προτείνω λίγο να βγούμε εκτός Κρήτης και να πάμε να μάθουμε και να καταγράψουμε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί σε άλλη μία περιοχή και αναφέρουμε στην όμορφη Κέρκυρα. Μετά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Απασχόλησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από την Κέρκυρα. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Το φόντο από πίσω νομίζω μαγνητίζει τα βλέμματα κάθε φορά, Αντιδήμαρχε. Έτσι, κάνουμε το καλύτερο να προβάλλουμε την όμορφη Κέρκυρα όπως εσείς προβάλλετε την όμορφη Κρήτη. Έχουμε και ρίζες από την Κρήτη, οπότε έτσι αισθανόμαστε υπέροχα όταν μας καλείτε. Για πείτε μας, χαιρόμαστε γι' αυτό. Για πείτε μας λίγο, πώς κύλησε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κύλησε αρκετά καλά, θα έλεγα. Παρόλο που οι καιρικές προγνώσεις την Παρασκευή δεν ήταν και τόσο ευχάριστες, οπότε ήταν αποτρεπτικές για κάποιον που ήθελε να ταξιδέψει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Όμως μπορούμε να πούμε ότι το λιμάνι, η κίνηση στο λιμάνι κινήθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα από τον εσωτερικό τουρισμό καθώς και στο αεροδρόμιο. Δεδομένο όμως είναι ότι η σεζόν είχε αρχίσει για τα καλά. Εμείς είχαμε από τις 27 Μαρτίου πτήσεις εδώ στην Κέρκυρα τσάρτερ και θεωρούμε ότι από τις αρχές του Ιουνίου την πλειονότητα του νησιού είναι fully booked. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, διότι μετά από 2 χρόνια κρίσης υγειονομικής και οικονομικής, επιτέλους οι επαγγελματίες βλέπουν λίγο έτσι, φως στο τούνελ. Είναι σημαντικό αυτό για την τουριστική οικονομία. Δεδομένο είναι ότι όλοι επένδυσαν το χειμώνα, οπότε αυτός ο καλός Μάιος που είχαμε, αυξημένος Μάιος σε σχέση με το 2019 και σε τζίρο και σε αυξήσεις, αλλά και η πολύ καλή αρχή του Ιουνίου, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον προορισμό μας και για τους επαγγελματίες μας. Καλή αρχή ο Ιούνιος, βέβαια, αυξημένη τζίρη, αυξημένη κίνηση. Μπορούμε να συγκριθούμε με το 19, δεν ξέρω αν θα ξεπεράσουμε αριθμούς και ποσοστά 19. Πρέπει ωστόσο να συνυπολογίσουμε και μία σειρά παραμέτρων, Αντιδήμαρχοι, όπως η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, τα ενεργειακά, οι αυξήσεις στην αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνησης και δεν ξέρω κατά πόσο θα βγουν κερδισμένοι επιχειρηματίες στο τέλος της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι αυξημένα τα πάγια, αρκετά θα έλεγα, ειδικά το ενεργειακό κόστος που για μας που είμαστε νησί, όπως και εσείς, έχει πολλαπλάσια αντίκτυπα στην οικονομία μας, στα εστιατόρια μας, στις κλίνες, στην ξενοδοχειακή γενικότερα. Όμως, επειδή ο τουρισμός είναι θέμα, έχει σχέση άμεση με την ψυχολογία μας, ας μην είμαστε άνθρωποι απεσιόδοξοι. Ας πούμε ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία που περάσαμε, ανοίγει πάλι η σεζόν και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, μάλιστα, και αυτό που λέμε στους επαγγελματίες, σωστή κοστολόγηση. Σωστή κοστολόγηση, έτσι ώστε να υπολογίσουμε τις αυξήσεις, να μην μεταφέρουμε σε καμία περίπτωση όλη αυτή την αύξηση στους πελάτες, αλλά να μην τη μεταφέρουμε και στη τσέπη μας. Να μοιράσουμε αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να βγούμε κερδισμένοι. Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς ποιο είναι? Να είστε καλά, οι κριτικοί είναι αδέρφια μας, έχουμε μακριά ιστορία λόγω της συνετοκρατίας και στα δύο μέρη και πολιτισμό και ελπίζω να πηγαίνουν όλα καλά στην Κρήτη όπως πηγαίνουν και στην Κέρκυρα. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.